Τέκνων Σιτίας τα τελευταία χρόνια έχει δείξει μια ιδιαίτερη δυναμική, διότι αφορμή παίρνει από την οικονομική συγκυρία που υπάρχει σήμερα. Είναι κοντά στις οικογένειες των Πολυτέκνων και οποιαδήποτε ευκαιρία του παρουσιάζεται προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί, είτε προγράμματα είναι αυτά, είτε οτιδήποτε άλλο, για να βοηθήσει όσο γίνεται καλύτερα τις δοκιμαζόμενες πολύτεκνες οικογένειες. Σήμερα ο Σύλλογος θα μοιράσει σχολικές τσάντες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και γραφική ύλη. Ο Σύλλογος εντάχθηκε σε ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο πρόγραμμα είχε δύο σχέλη, την επιστημιστική βοήθεια και τη γραφική ύλη αυτή με τα παιδιά των Πολυτέκνων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πλην το λύκειο, δηλαδή νηπιαγωγείο, δημοτικό γυμνάσιο. Μια σχολική τσάντα η οποία περιέχει μέσα σχολικό υλικό, αριθμομηχανές, μολύβια, στυλούς, τετράδια, όργανα γεωμετρίας και τα λοιπά. Οτιδήποτε δηλαδή χρησιμοποιεί ένα παιδί του δημοτικού, του γυμνασίου, ακόμα και του νηπιαγωγείου. Τα παιδιά που εντάχθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα, όλα τα παιδιά των Πολυτέκνων, καταφέραμε να εντάξουμε όλα τα παιδιά των Πολυτέκνων, παρόλο ότι υπήρχε οικονομικό κριτήριο. Εμείς αντισταθήκαμε και πιέσαμε την κατάσταση και είπαμε ή θα πάρουν όλα τα παιδιά των Πολυτέκνων σχολικά ήδη, αυτά που βλέπετε σήμερα εδώ και διανύμουμε στους πολύτεκνες οικογένειες τα παιδιά τους, ή δεν παίρνουμε τίποτα. Πράγματι, καταφέραμε και εντάξαμε σε αυτό το πρόγραμμα όλα τα παιδιά των Πολυτέκνων πριν τα παιδιά του Λυκείου. Τα παιδιά του Λυκείου δεν πήρε κανένα σύλλογος. Οι σχολικές τσάντες που πήραμε, δηλαδή που θα μοιράσουμε στα παιδιά, είναι σε 134 παιδιά. Παιδιά των Πολυτέκνων. Δηλαδή παίρνουν όλα ανεξαιρέτως. Είχαμε βέβαια και ορισμένες με ψημυρίες από άλλους συλλόγους, οι οποίοι δεν ξέρω πώς εντάχθηκαν στο πρόγραμμα με τα οικονομικά κριτήρια. Και ενώ εμείς είμαστε ένας μικρός σύλλογος, πήραμε ένα μεγάλο αριθμό. Έτσι, πίεσαμε την κατάσταση με διάφορους τρόπους, καταφέραμε και έτσι όλα τα παιδιά των Πολυτέκνων θα παραλάβουν σήμερα μια σχολική τσάντα με το ανάλογο σχολικό υλικό. Βέβαια, θα πούμε και το άλλο. Τι είναι αυτό? Βέβαια, τι είναι αυτό? Θα πούμε βέβαια και ευχαριστώ, αλλά μπροστά στα υπόλοιπα, στην δοκιμαζόμενη πολύτεχνη οικογένεια, με φόρους, 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 φέρτε, 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 μην ακούτε ότι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξαιρούνται οι πολύτεκνοι από το έμφυ, από φόρους, από διάφορα. Αυτά όλα είναι ψευδεπίγραφα. Βγάζουμε στον αέρα, εξαιρούνται οι πολύτεκνοι και σταματάμε εκεί. Παρακάτω δεν λέει με τι οικογενειακό εισόδημα είναι αυτό που εξαιρείς. Τα 3 χιλιάρικα, τα 4, δηλαδή βάζει 3-4 χιλιάρικα κατέτος, δηλαδή ψίχουλα. Όλα αυτά δεν εμείς βέβαια, καλά είναι όλα αυτά, αλλά κάπου πρέπει να στηρίξουμε και δεν λέω μόνο τις πολύτεκνες οικογένειες, όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι οι πιο αδύναμες. Δηλαδή η λέξη πολύτεκνος σήμερα, διαχρονικά, όχι η σημερινή κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει τα λάθη, για να μην χρησιμοποιώ μια απλή έκφραση, των προηγουμένων, για να μην πω το έγκλημα των προηγουμένων στις βάρος των πολύτεκνων οικογενειών. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή η οικονομική κρίση, αλλά πρέπει και διαχρονικά έπρεπε και πρέπει και σήμερα η νέα κυβέρνηση να σκύψει
περισσότερο ευαίσθητα στην πολύτεκνη οικογένεια. Διότι η πολύτεκνη οικογένεια έχει στερηθεί τα πάντα την τελευταία πενταετία. Ακόμα και τα τρόφιμα, το τελευταίο, που είναι τα τρόφιμα. Ούτε αυτά. Υπογράψαμε πριν τριμήνου, τετραμήνου συμβάσεις, οι οποίες φύγαν από το γραφείο μας εδώ. Συμβάσεις για να διανύμουμε φρούτα στους πολύτεκνους. Και αυτά ακυρώθησαν ακόμα. Θα μου πείτε πού πήγαν αυτά. Πιστεύω ότι να είναι το τελευταίο εμπόδιο και η τελευταία άρνηση, η άρνηση στα δικαιώματα που έχει κάθε πολύτεκνη οικογένεια. Η δικαιολογία ότι δεν θα πάρουν οι πολύτεκνες οικογένειες φρούτα, διότι προορίζονται για το προσφυγικό, για τους πρόσφυγες οι οποίοι έχουν περισσότερη ανάγκη. Το κατανοούμε. Σωστά, εάν διανεμηθούν κατά αυτόν τον τρόπο, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να μην πάρουμε ούτε φέτος, ούτε του χρόνου, διότι οι δυσκολίες είναι δυσανάλογες βεβαίως. Εμείς έχουμε μάθει και στα δύσκολα, έτσι, διότι αυτό το βιώνουμε καθημερινά στα σπίτια μας, οι πολύτεκνες οικογένειες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε, ανάλογα όμως με την οικονομική δυνατότητα που έχει η κάθε οικογένεια και τα μέλη που έχει. Να πληρώσουμε, βεβαίως, να πληρώσουμε και φόρους. Δεν είμαστε αντίθετοι. Αλλά σύμφωνα με τη δύναμη που έχει η κάθε πολύτεκνη οικογένεια. Εάν προχωρήσουμε παρακάτω και μπούμε σε άλλες ενότητες, όπως είναι το δημογραφικό, δεν είναι η ώρα να το... Είναι ο πρώτος εθνικός κίνδυνος, δηλαδή η Ελλάδα καταραίει συνεχώς. Κανένας όμως δεν ενδιαφέρεται για το δημογραφικό, όπως είπα, που είναι το μεγάλο εθνικό μας πρόβλημα. Δεν ξέρω πού θα πάει και πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος, εάν δώσει ιδιαίτερη προσοχή και σημασία σε αυτό το εθνικό πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό, νομίζω ότι θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στις σελίδες είτε τις κυβερνητικές ή θα προσφέρει ό,τι καλύτερο στον τόπο. Εάν η πολύτεκνη οικογένεια και οι σύλλογοι, οι οποίοι σήμερα, δηλαδή η λέξη πολύτεκνος έχει διαγραφεί από το λεξιλόγιο. Δηλαδή η λέξη πολύτεκνος και η λέξη άπερος είναι συνώνυμες. Δηλαδή για να βοηθηθεί σήμερα μια πολυμελής πολύτεκνη οικογένεια πρέπει να είναι εντελώς άπορη. Δηλαδή δεν έχει καμία άλλη βοήθεια. Από πλευράς πολιτείας εννοώ. Και δεν είναι, είπαμε ότι είναι διαχρονικό. Η τελευταία πενταετία, εξαετία, όπως βαδίζομαι, σας είπα, τα λάθη των προηγουμένων συμπληρώνουν οι νυν. Και αυτά πρέπει να λέγονται, να ακούγονται.